την έμπρακτη στήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως της Αυστρίας, η οποία θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις για να βοηθήσει όσους επλήγησαν από τις φωνικές πυρκαγιές, εξέφρασε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστρίας, έξαρχος Ουγγαρίας και Μέσης Ευρώπης Αρσένιος. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πυρκαγιά, πέσαμε στα γόνατα, παρακαλέσαμε το Θεό για τους ανθρώπους που βρισκόταν μέσα στον πύρινο κλειό. Ξεκινήσαμε και μια προσπάθεια και μια ανθρώπινη παρηγοριά. Ό,τι προσφέρουν οι άνθρωποι μας, να το στείλουμε για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όπου χρειαστεί, όπου παρουσιαστεί ανάγκη. Ο κύριος Αρσένιος απάντησε στις αναρτήσεις στο διαδίκτυο του Μητροπολίτη Αιγιαλίας και Καλαβρίτων Αμβρόσιου, ο οποίος μίλησε περί αθεΐας του Πρωθυπουργού, στην οποία απέδωσε τις πυρκαγιές, προκαλώντας την αντίδραση κλήρου και κληρικών. Πιστεύω ότι τη στιγμή που ο πόνος του ανθρώπου περισσεύει, δεν χρειάζεται κριτική, δεν χρειάζονται λόγια. Δεν θέλω να μπω στην διαδικασία να κρίνω τον Άγιο Αδελφό, που είναι πολύ νεότερος, πολύ χειρότερος. Εγώ θέλω να πω όμως ότι γνώρισα ένα Χριστό εδώ στην Κρήτη που μεγάλωσα, γνώρισα ένα Χριστό γεμάτο αγάπη. Γνώρισα ένα Θεό που έχει ανοιχτεί την αγκαλιά Του για όλους. Γνώρισα ένα Πατέρα που περιμένει τους πάντες. Και εμείς οι ιερείς, έτσι το έζησα εγώ πάλι, επαναλαμβάνω, εδώ στην Κρήτη που μεγάλωσα, οφείλουμε να έχουμε ένα καλό λόγο για όλους. Ο κύριος Αρσένιος εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται για άλλη μια φορά στον τόπο καταγωγής του. Κρήτη είναι η πατρίδα μου, η γενέτειρά μου, και έρχομαι κάθε χρόνο να αναβαπτιστώ στην Κρήτη, να πάρω δυνάμεις, να δω τους οικογενείς μου, τους συγγενείς μου. Να επισκεφτώ το μοναστήρι μου, τη Μανία Αγίου Γεωργίου Πανοσύφη, να δω όλους τους φίλους και γνωστούς, να μυρίσω λίγο Κρήτη. Αυτός είναι ο λόγος της επισκέψης εδώ. Η Κρήτη TV συνάντησε τον Κρητικό Μητροπολίτη στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Πανάνιο, όπου τελέστηκε πανηγυρική η Θεία Λειτουργία με πλήθος πιστών να σειραίουν στη χάρη του. Βρισκόμαστε σε ένα καθίδρυμα της πατρίδας μας και ιδιαίτερα του Ηρακλείου, στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Δεν είναι τυχαίο που στο νοσοκομείο τιμάται ο Άγιος Παντελεήμονας, διότι είναι ιατρός. Ξενυχτήσανε ορισμένοι εδώ, όλη νύχτα, ήταν ανοιχτά. Εύχομαι τώρα η χάρη του, ας πούμε, να μας βοηθάει, να μην μας εγκαταλείψει, ας πούμε, να μας δίνει δύναμη και υγεία. Πάρα πολλά θαύματα. Πάρα πολλά θαύματα ο Άγιος Παντελεήμονας. Και όταν ήταν το Πανάνιο εδώ πέρα, με τα θαύματά του, αυτό ήταν ο κόσμος μαζεμένος και δεν ξεχνούσε. Τώρα βέβαια έχει κλείσει το Πανάνιο και έμεινε μόνο η ανάμνηση αυτή.